Ουκρανικός πύραυλος στοχεύει τα ανατολικά της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Ακούγονται εκρήξεις. Ο επικεφαλής της Ρωσίας στην Κρυμαία ανακοινώνει κατάρριψη του πυράβλου από την αεράμινα και τα θράψματα πέφτουν σε οικιστική ζώνη. Ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Ουκρανία καταρρίφθηκε πάνω από την Θεοδοσία. Δεν υπήρξαν θύματα και καταστροφές. Και ενώ η Μόσχα διαμηνύει ότι μια επίθεση στη Χερσόνησο θα ήταν καταστροφική για το Κίεβο και θα οδηγούσε σε ενεργοποίηση ακόμη και του πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας, ο Ουκρανός πρόεδρος καθιστά σαφές πως στις στοχεύσεις του είναι η απόκτηση της Κρυμαίας και αυτό θα σηματοδοτήσει την νίκη της Ουκρανίας. Світ має знати, повернуться в міжнародні відносини повага і порядок лише тоді, коли Україн повернеться український прапор, коли там буде свобода, так само як і всюди в Україні. Την ώρα που η Ουκρανία ετοιμάζεται για μια αντεπίθεση τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όταν η χώρα φτάσει στα σύνορα του 1991, η Μόσχα αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξη της Ουκρανίας. Γιατί θα εξαφανιστεί η Ουκρανία? Γιατί κανείς δεν τη χρειάζεται. Η Ουκρανία, με επικεφαλής την ναζιστική ελίτ, δεν χρειάζεται στους ίδιους τους πολίτες της. Μετά την κοινή δήλωση Εμμανουέλ Μακρόν στη Τζινπίνγκ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου με καυστικό ύφος στρέφει τα πυρά του κατά της Αμερικής. Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, στο μικροσκόπιο της Ουάσιγκτον βρίσκεται η Άγκυρα, καθώς είναι εμφανής η δυσπιστία, αν συνεχίζει να διευκολύνει τη Μόσχα να διαφεύγει τις δυτικές οικονομικές κυρώσεις μέσω της εξαγωγής εμπορευμάτων.